καλλιέργεια του καλαμποκιού. Τον πολύ παλιό καιρό, στις πεδιάδες της Βόρειας Αμερικής, ζούσε ένας νεαρός Ινδιάνος που τον έλεγαν Γκούνς. Είχε πια έρθει ο καιρός να ενηλικιωθεί και έτσι μάζεψε όλα τα μπουγαλάκια του, αποχαιρέτησε και τον παππού του που τον είχε μεγαλώσει και ξεκίνησε για το δάσος. Θα έμενε μόνος του εκεί κάμποσες μέρες, τηρώντας νηστεία και απευθύνοντας προσευχές στο αιώνιο μεγάλο πνεύμα. Όταν θα γύριζε πίσω, τα υπόλοιπα μέλη της φυλής δεν θα το θεωρούσαν πια αγόρι, αλλά άντρα. Ενώ λοιπόν καθόταν στις όχθες μιας μεγάλης λίμνης, βυθισμένος στην περισυλλογή και την προσευχή, ο Γκούνς σήκωσε το βλέμμα του προς τον ουρανό και ψιθύρισε. «Ω μεγάλο πνεύμα, δείξε μου σε παρακαλώ πώς να βοηθήσω το λαό μου να βρίσκει φαγητό. Το κυνήγι είναι πάντα λιγοστό και η ψαριά δεν φτάνει για ένα γεύμα σωστό». Δεν είχε καλά-καλά τελειώσει τη φράση του, όταν ένα παράξενο φως έλαμψε στην επιφάνεια του νερού. Και ενώ το φως πλησίαζε όλο ένα και πιο κοντά, μια ανθρώπινη φωρή, μια μορφή ξεπήδησε από μέσα του. Το δέρμα της ήταν σχεδόν διάφανο, τα μαλλιά της χρυσαφένια. Φορούσε κίτρινα και πράσινα ρούχα, ενώ στο κεφάλι ξεχώριζε ένα λωφείο από κίτρινα φτερά. Η μυστηριώδης μορφή χαμογέλασε και είπε: «Αφού δεν ζήτησες πλούτη για τον εαυτό σου, αλλά νοιάζεσαι για το λαό σου, για να έχει γεμάτη την κοιλιά, το μεγάλο πνεύμα θα ανταμείψει την καλή σου την καρδιά». Στη συνέχεια, η φωτεινή μορφή εξήγησε στον Γκούνς ότι αν ήθελε να εξασφαλίσει πως η φυλή του θα είχε πάντα αρκετό φαγητό, οι δυο τους θα έπρεπε να παλέψουν 3 συνεχόμενες νύχτες. «Αχ, το αγόρι! Έτσι πως ήταν εξαντλημένο από την νηστεία, πίστευε βέβαια ότι δεν είχε καμία πιθανότητα να νικήσει. Παρ' όλα αυτά όμως δέχτηκε την πρόσκληση. Σηκώθηκε αμέσως όρθιο και πάλεψε με όση δύναμη του είχε απομείνει. Προς μεγάλη του έκπληξη μάλιστα, κατάφερε να νικήσει τον αντίπαλό του, ο οποίος του θύμισε ότι θα επέστρεφε την επόμενη μέρα, την ίδια όμως ώρα. Την άλλη μέρα, ο Γκούνς ένιωθε ακόμα πιο κουρασμένος, εξασθενημένος, δίχως να του λείπουν όμως το θάρρος και αποφασιστικότητα. Κι έτσι νίκησε και σε αυτή την αναμέτρηση. Το τρίτο βράδυ, ωστόσο, ήταν πέρα για πέρα αδύναμος. Όμως, ενώ οι σωματικές του δυνάμεις εξαντλούνταν από τη μάχη, το πνεύμα του γινόταν όλο ένα και πιο ισχυρό. Κι έτσι, με μία τελευταία απεγνωσμένη κίνηση έριξε κάτω τον αντίπαλό του. Εκείνος παραδέχτηκε την ήττα του λέγοντας: «Αύριο βράδυ θα παλέψεις ξανά μαζί μου. Θα με νικήσεις και θα χάσω τη ζωή μου. Βγάλε μου τότε τα ρούχα και το κίτρινο λωφείο και θάψε με βαθιά στη γη για να μην με πιάνει το πολύ το κρύο». Έδωσε επίσης οδηγίες στο Γκούνς πώς να κρατήσει το έδαφος καθαρό από ζυζάνια, πώς να το ποτίζει αν στεγνώσει πολύ. «Αν τα κάνεις όλα αυτά, τότε θα λάβεις αυτό που ζήτησες από το μεγάλο πνεύμα». Παρά τη θλίψη που του προκάλεσε ο θάνατος του αντιπάλου του, ο Γκούνς έκανε ακριβώς ό,τι του είχε πει. Κατόπιν επέστρεψε στη φυλή του, γιατί το διάστημα της απομόνωσής του είχε πια περάσει. Συνέχισε όμως, δεν ξέχασε, συνέχισε να φροντίζει τον τάφο του μυστηριώδους άντρα. Λίγες μέρες αργότερα, πρόσεξε ότι μερικά πράσινα λωφεία είχαν αρχίσει να ξεπροβάλλουν από το έδαφος. Οι βλαστοί μεγάλωσαν και σιγά σιγά έγιναν πανέμορφα φυτά. Τα φύλλα τους, που είχαν το ίδιο λαμπερό πράσινο χρώμα με τα ρούχα του άντρα, ήταν τυλιγμένα γύρω από μεγάλους καρπούς, χρυσαφένιους, ακριβώς όπως τα μαλλιά του. Αυτό λοιπόν ήταν το καλαμπόκι. Και από τότε ο Γκούνς και η οικογένειά του και ολόκληρος ο λαός του φύτευαν και καλλιεργούσαν καλαμπόκι. Και ξέρετε κάτι, κανένας δεν πείνασε ποτέ ξανά.